Τώρα για να καλησπέρισω τον κύριο Μπίζδα. Ο κύριος Θεοδόσης Μπίζδας είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας. Είναι διευθυντής της Τρίτης Αγγειοχειρουργικής στο Ιατρικό Κέντρο και έχει αυτά που σε μας τουλάχιστον αρέσουν πάρα πολύ, γιατί είναι ό,τι μοντέρνο η επιστήμη παράγει και μπαίνει στην υπηρεσία του ανθρώπου. Υβριδική χειρουργική, δηλαδή για υβριδικά αυτοκίνητα ξέρω. Για άλλα υβρίδια τέλος πάντων μπορούμε να ζητήσουμε. Για υβριδική χειρουργική, για εξηγήστε μας. Στην ουσία, η τεχνολογία έρχεται πια και μπαίνει πιο πολύ στις μέρες μας στις επεμβάσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα αγγεία. Φανταστείτε ότι τα αγγεία είναι σαν μικροί δρόμοι και μπορούμε πια να καθοδηγούμαστε με την τεχνολογία στους δρόμους αυτούς. Το πρόβλημα είναι ότι όλες αυτές οι μηχανές χρειάζονται άσυπτους χώρους για να χειρουργήσουμε. Και το υβριδικό χειρουργείο συνδυάζει τον άσυπτο χώρο του συμβατικού. Δηλαδή ναι. Τι θα πει το υβριδικό, δηλαδή πού έγκυται? Το υβριδικό έγκυται στο γεγονός ότι μπορούμε να έχουμε την τεχνολογία του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, όπως είναι οι καρδιολόγοι, οι επεμβατικοί νευρακτινολόγοι, αλλά και τον χώρο ενός ανοιχτού χειρουργείου. Μπορούμε να κάνουμε και ανοιχτές και ενδαγκιακές και ελάχιστες επεμβατικές επεμβάσεις μέσα στον ίδιο χώρο. Άρα σημαίνει πρακτικά ότι αντιμετωπίζεις και λιγότερους μεταγχειρητικούς κινδύνους ως ασθενής μετά, έτσι? Σαφώς. Οι επιπλοκές είναι πολύ λιγότερες, οι δυνατότητες είναι τεράστιες για να κάνουμε ιδιαίτερα πολύπλοκα χειρουργία, είτε αυτά είναι ανευρίσματα, είτε είναι το διαβητικό πόδι, οτιδήποτε άλλο. Από τις μολύνσεις μετά, λέω τα όσα θα είσαι, ας πούμε. Ακριβώς. Και ταυτόχρονα έχουμε το πλεονέκτημα ότι έχουμε τη τεχνητή νοημοσύνη στα χέρια μας. Γιατί? Διότι κάποτε για να ταξιδέψουμε μέσα στο αγγείο με σύρματα, με μπαλόνια, με στεντ, ήταν αρκετά περίπλοκο. Χρησιμοποιούσαμε πολλές δόσεις σκιαγραφικού που είναι τοξικό για τον νεφρό. Χρησιμοποιούσαμε μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας. Τώρα έρχεται το υβριδικό χειρουργείο και μας καθοδηγεί από μόνο του. Μας λέει ότι εδώ είναι ο γρηγορότερος δρόμος για να φτάσετε στο αγγείο. Αυτό προστατεύει τον ασθενή, βοηθά και εμάς. Και ταυτόχρονα το υβριδικό χειρουργείο μας δίνει και ακόμα ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Μπορούμε στο τέλος του χειρουργείου, πριν ακόμα ολοκληρώσουμε την επέμβαση, να κάνουμε μια αξονική αγγειογραφία στον ασθενή. Οπότε βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή καθώς χειρουργούμε. Γιατί περιστατικά μιλάμε? Μιλάμε για περιστατικά που αφορούν ανευρίσματα, τη διάταση των αγγείων, της αορτής, του μεγαλύτερου αγγείου του σώματός μας. Μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι έχουν προβλήματα με περιφερικά αγγεία, όπως το διαβητικό πόδι, όπου εκεί πέρα μπορούμε και να καλύπτουμε αν τελικά το αποτέλεσμα θα σώσει το πόδι ή όχι. Αλλά μιλάμε και για ασθενείς που έχουν φλεβικές τρομβώσεις. Όπως καταλαβαίνετε και όπως γνωρίζετε, οι αγγειακές παθήσεις θα κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια λόγω του καπνίσματος, λόγω του ότι είμαστε υπέρβαροι. Η ατμόσφαιρα και ούτω καθεξής. Το λέω γιατί περισσότερο έρχεται στο μυαλό μου και θέλω να το πω. Καθόμαστε και συζητάμε μέρες τώρα για διάφορους αεριτζίδες, για απατεώνες οι οποίοι παριστάνουν τους γιατρούς, οι οποίοι είναι και μιλούν για τις νέες μεθόδους κτλ. Και το φωνάζω συνεχώς. Εμπιστευτείτε την επιστήμη και τους επιστήμονες, όχι τους κομπογεννήτες. Αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους, τρίβουν τα παντελόνια του στα θρανία και έρχονται να κάνουν τον κόσμο καλά. Για βαριές ή για πιο ελαφρές παθήσεις. Άρα κάθε φορά εμπιστευτείτε αυτούς που είναι επιστήμονες πραγματικά. Όχι αυτούς που τάζουν λαγούς και παίρνουν τα πετραχίλια. Τι κόστος έχει αυτό? Είναι το κόστος, στην ουσία πρέπει να το συνδυάσει κανείς με το αποτέλεσμα. Είναι ακριβό ως επέμβαση, γιατί σαφώς είναι μια τεχνολογία που είναι ακριβή για να, και η επένδυση αντίστοιχη από το ιατρικό κέντρο είναι αρκετά υψηλή. Το γεγονός όμως είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι αποφεύγουμε την επανεπέμβαση, αποφεύγουμε την επαναεισαγωγή. Οπότε στην ουσία μπορεί ένα αρχικό κόστος να φαίνεται στην ουσία μεγάλο για τον ασθενή, αλλά αν σκεφτεί ότι ο ασθενής ότι θα έρθει, θα αντιμετωπιστεί και θα αποφύγει κάποια επιπλοκή ή θα αποφύγει πάλι την επαναεισαγωγή, αυτό στο τέλος είναι κέρδος για τον ασθενή. Το ίδιο ισχύει και για τη ρομποτική χειρουργική, για όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι εδώ προσπαθούμε αυτή τη στιγμή και κάνουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον που γίνεται σε πολύ λίγες κλινικές στον κόσμο. Αν για παράδειγμα ένας ασθενής έχει μία αορτή, η οποία έχει ένα ανέβρισμα, πάμε και εκτυπώνουμε σε ένα 3D μοντέλο το ανέβρισμα, πάμε και κάνουμε την επέμβαση μέσα στο 3D μοντέλο τη σιλικόνη, άρα μπορούμε να προβλέψουμε οτιδήποτε θα συμβεί στον ασθενή. Και μετά δείχνουμε στον ασθενή την επέμβαση του πώς θα είναι και έρχεται ο ασθενής και κάνει την επέμβαση. Αυτό είναι καταπληκτικό που λέτε τώρα. Γενικά προσπαθούμε να έχουμε και να προβλέψουμε το κίνδυνο, αλλά και με την αξονική που γίνεται στο τέλος να έχουμε και ποιότητα στην υπηρεσία μας. Και είναι καταπληκτικό όχι γιατί ακούγεται, γιατί έχει τεχνολογία, γιατί αντιλαμβάνομαι πόσο πολύ ανεβάζει το ποσοστό επιτυχίας. Σαφώς.
Τις επέμβασες που κάνετε, έτσι. Αυτό είναι. Δεν δεχόμαστε πια λάθη, γιατί τα λάθη δυστυχώς, όχι δυστυχώς, το 2022 τα ιατρικά λάθη πρέπει να μειωθούν στο ελάχιστο. Και όπως είναι κάποτε, θυμάμαι το καθηγητή μου να μου λέει ότι όπως είναι η πτώση ενός αεροπλάνου, δεν γίνεται από ένα λάθος, γίνεται από τη συσσόρευση πολλών λαθών. Τουλάχιστον 7. Ακριβώς. Οπότε το ίδιο γίνεται και στην ιατρική. Το ιατρικό λάθος είναι η συσσόρευση πολλών λαθών που αφορούν τον χειρουργό, τον αναισθησιολόγο, όλους μαζί. Αυτό στα πλαίσια του υβριδικού χειρουργείου έρχεται η τεχνολογία σαν ένα ακόμα τείχος προστασίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα και πολύ ωραία νέα από επιστήμονες, νέους επιστήμονες, σπουδαίους επιστήμονες. Δεν είναι στο εξωτερικό, είναι εδώ στην Ελλάδα και κάνουν Έλληνες ασθενείς να είναι υγιείς. Σπουδαίο.